κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ θέλει να συζητήσει και γιατί έφτυξε για το εκλογικό αποτέλεσμα και πώς μπορούμε να ανακάμψουμε. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τα πράγματα για το σχέδιό μας για τις κοινωνικές μας αναφορές, το σχέδιό μας για την προγραμματική ανανέωση του προγραμματικού μας λόγου, για τις αξίες μας, για τις αναλύσεις μας, για τις ιδέες μας και πώς αυτές οι αξίες μετατρέπονται σε πρακτικές πολιτικές που αντιμετωπίζουν τα καθημερινά προβλήματα του κόσμου. Προβλέπω σε μια πολύ καλή συζήτηση και νομίζω ότι η ανάκαμψη του ΣΥΡΙΖΑ θα αρχίσει σταδιακά από την εκλογή του νέου Πρόεδρου ή της νέα Προέδρου και θα συνεχίσει και στο συνέδριό μας. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, δουλειά μυρμηγιού, με σχέδιο, με οργάνωση αλλά και με πίστη στις αξίες μας και στις αναλύσεις μας. Να είστε καλά. Κύριε Υπουργέ, ποιο είναι το στοίχημα για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εν ώψη της 10ης Σεπτεμβρίου? Το στοίχημα είναι να αρχίσει η ανάκαμψη, να δημιουργήσουμε ένα συγκροτημένο, στιβαρό κόμμα που έχει αυτοπεποίθηση και για τις αξίες του και για τις ιδέες του. Θεωρείτε ότι το ότι είσαστε αρκετοί υποψήφοι πρόεδροι θα ευνοήσει τη συμμετοχή? Νομίζω θα το ευνοήσει και νομίζω ότι έχει τεράστια σημασία να έρθει κόσμος να ψηφίσει και μετά αυτός ο κόσμος να μείνει κοντά μας, να συζητήσει και στο συνέδριο πώς μπορούμε να πάμε καλύτερα. Κάτι τελευταίο από μένα. Για ποιο λόγο να επιλέξουν εσάς ως πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί θεωρώ ότι έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο για όλα αυτά που σας είπε, για την ταυτότητά μας, για τις κοινωνικές αναφορές, για την ανανέωση του προγραμματικού μας λόγου. Και αν κάτι έδειξα στις διαπραγματεύσεις είναι ότι μπορώ να υπηρετήσω ένα σχέδιο φτιάχνοντας ομάδες για όλες τις θεματικές και υπηρετώντας αυτό το σχέδιο με σταθερότητα. Προφανώς είμαι ο υποψήφιος που επιμένει σε μια αριστερή ταυτότητα, γιατί πιστεύω ότι είναι άλλο το ερώτημα σε ποιους απευθύνεσαι και άλλο το ερώτημα ποιος είσαι εσύ που απευθύνεσαι. Μπορεί να απευθυνθείς σε πάρα πολύ κόσμο, αλλά πρέπει και αυτός ο κόσμος να ξέρει ποιος είσαι εσύ, τι πιστεύεις, τι προτείνεις.